Στι 23 Απριλίου φέτο, ο Ρώσος Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού προέβη σε μια σημαντική ανακοίνωση. Αποκάλυψε συγκεκριμένα πω οι ρωσικέ στρατιωτικέ δυνάμει θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τα νεοτερα διαεροπορικα αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα S500 έντο του 2024. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονό πω ο ρωσικό στρατό θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα για δύο διαφορετικού σκοπού, είτε για αντιβαλιστική άμυνα, είτε για διαεροπορική προστασία κατά σε παρατεταμένο βεληνικέ. Το υπερσύγχρονο πυραυλικό σύστημα S500 προμηθεύσεω, εθεάθη για πρώτη φορά δημόσια το έτος 2015. Τότε βρίσκονταν ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού, ωστόσο μέχρι το 2021 το σύστημα εισήλθε σε μαζική παραγωγή. Όλα αυτά τα χρόνια ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπενήσονταν πως το όπλο ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των δοκιμών του. Ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο τη ρωσική Ισβέστια είχε αποκαλύψει πω οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει πραγματοποίησαν μια σημαντική δοκιμή του S500, κατά την οποία το σύστημα επίδειξε την δυνατότητα αναχέτηση υπερηπεριχητικών στόχων. Στι 22 Φεβρουαρίου φέτο, το S500 αποδείχτηκε αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ενό διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου τύπου R29RMU του Σίνεβα που εκτοξεύτηκε από ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο τύπου Τούλα. Έκτοτε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα έχει αναφέρει πω ο προμηθεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αξιολόγησή του, αφού οι ειδικοί έκριναν πω είναι ικανό να αντιμετωπίσει όλε τι σημερινέ και μελλοντικέ ενέργειε απειλέ. Ειδικά η δυνατότητά του να καταρρύπτει υπεριπεριχητικές απειλέ αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα, το οποίο όμω πολλά δυτικά μέσα αμφισβητούν. Όπως προαναφέραμε, το S500 θα μπορεί να λειτουργήσει σε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς, έναν κατά βαλιστικών στόχων και έναν κατά αεροδυναμικών στόχων σε παρατεταμένο βεληνεκές. Για να το καταφέρει αυτό, οι Ρώσοι σχεδίασαν δύο διαφορετικούς πυράβλους. Ο πρώτος πυράβλος ονομάζεται 77N6 και θα αποτελεί το επίκεντρο των αντιπυραυλικών δυνατοτήτων του πυράβλου, δηλαδή κατά απειλών και θα αναχαιτίζει έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Ο δεύτερος πυράβλος ονομάζεται 40H6M και θα προσδώσει στον προμηθέα τις αντιαεροπορικές δυνατότητες που χρειάζεται για να καταρρύπτει αεροδυναμικούς στόχους σε επαναστατικά μεγάλη εμβέλεια. Μέσα προτείνουν πως καταβαλιστικών στόχων το βεληνικέ πυρός του S500 φτάνει ακόμη και τα 400 χιλιόμετρα, ενώ έναντι αεροδυναμικών στόχων όπως αεροσκαφών ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα. Εάν τα νούμερα αυτά επαληθευτούν, τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό υπερόπλο, το οποίο μπορεί αποτελεσματικά να προστατεύει ολόκληρες ρωσικές στρατηγικές περιοχές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.